Καλημέρα, Κώστα. Καλώ τα παιδιά μου, Καλώ τα, καλώς τα. Έχουμε τόσες λοιπόν... ερωτήσεις να σου κάνουμε σήμερα. Ε, λοιπόν, Καταρχάς θα ναι, να μας πεις αν φυσί. σου άρεσαν τα σκουλαρίκια τη Λαγκάρδ. <laughs> Ξεκινάμε <laughs> από το φυσικά, πρέτα φυσικά, πορτέ και φυσικά. μετά τα άλλα. Φυσικά, γιατί αυτή η γυναίκα πραγματικά προσέχει πάρα πολύ την εμφάνισή της. Είναι από αυτές τις... Ε, τις κοκκέτες να το πούμε έτσι, έχει αυτό το γαλλικό. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι άφησε να εννοηθεί και αυτή πως υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια παύση στις αυξήσεις των επιτοκίων, κάτι που ε, τουλάχιστον αρχικά χτες ενθουσίασε τους επενδυτές. Δεν σημαίνει όμως ότι θα εμφανιστούν ενθουσιασμένοι και σήμερα. Τώρα, όσον αφορά τον Ιάπωνα, ο Ιάπωνας και εξέπληξε και δεν εξέπληξε. Με άλλα λόγια, επιτέλους είπε ότι θα σταματήσει να το βλέπει ξερά η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας το θέμα των επιτοκίων και ότι θα αρχίσει και εκείνη να παρακολουθεί την εξέλιξη των δεδομένων. Απ' την άλλη όμως δεν έκανε και καμιά κίνηση που να σηματοδοτήσει πραγματικά μια ουσιαστική αλλαγή. Αυτό μπέρδεψε τις αγορές και είχαμε αντιδράσεις παράξενες. Ε, δηλαδή κάποια στιγμή σήμερα, επειδή εγώ όπως ξέρατε ξυπνάω αρκετά νωρίς, ε, έχανε ο Nikkei πάνω από 2 τα 100, ε, ξαφνικά έπεσε στο πλήν 1,5, ε, υπάρχει μια αγωνία για το πώς θα πάνε οι αποδόσεις των ομολόγων, των uh, Ιαπωνικών, γιατί ξέρετε τα, το, το Ιαπωνικό χρέος ήταν flat και αποτελούσε αυτό που λέμε το πολύ ήσυχο λιμάνι. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν το ήσυχο λιμάνι μπορεί αυτή την ώρα πια να μην είναι τόσο ήσυχο και αυτό θα ταράξει και τις αγορές νομισμάτων. Χωρίς λοιπόν να, να αργήσουμε, ας δούμε λίγο τι έκαναν οι αγορές οι ευρωπαϊκές και οι αμερικάνικοι χτες και θα δούμε δηλαδή την άνοδό τους επί της ουσίας, η οποία ήταν κατά κάποιο τρόπο συντονισμένη, αλλά και σεμνή. Όμως αυτό που περιμένουμε από σήμερα τουλάχιστον, είναι να, να κινηθούν ανωδικά τα, οι Αμερικάνικοι δείχτες, που δεν αντέδρασαν όμορφα την uh, Πέμπτη, α, αλλά θα είναι μάλλον με πτωτική δυναμική η έναρξη στα, στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν α, δείχνουν τα «Futures», και στην πραγματικότητα τι δείχνουν. Δείχνουν αυτή την ταραχή. Μια ταραχή που την έχουμε περιγράψει αρκετές φορές. Δηλαδή τη μια μέρα οι ισχυροί ξένοι θεσμικοί να αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο και την άλλη μέρα να το γυρνάνε σε ρευστοποίηση ανερώντας τις κινήσεις. Αλλά στην πραγματικότητα τι πετυχαίνουν με αυτό. Μια συσσόρευση στα τρέχοντα επίπεδα που σημαίνει πως ακόμα κατεύθυνση από τα διεθνή δεν θα έχουμε. Και επειδή δεν θα έχουμε κατεύθυνση από τα διεθνή θα έχουμε και συσσόρευση στη δική μας αγορά η οποία παρόλα αυτά είναι μια αγορά που ξεχωρίζει και θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα των πινάκων που θα το κάνουμε πιστεύω αρκετά σύντομα. Τώρα για να δείτε λίγο τις αποδόσεις επιμένουμε φυσικά ότι οι αποδόσεις των ομολόγων δηλαδή στην πραγματικότητα το χρέος, Α, να εδώ έχουμε πιάσει, εγώ έχω πιάσει μια στιγμή εδώ πέρα που είναι στο πλήν 1,9 η πτώση του Nikkei αλλά οι κινέζικες αγορές, όπως το έχουμε πει και θα το δείτε ότι θα συμβεί αυτό, ε, θα κινηθούν ανωδικά. Θα ήθελα επίσης να ειδοποιήσω τους φίλους γιατί εγώ τολμάω Είμαι φυσικός. Δεν έχω σπουδάσει οικονομικά, αλλά οι περισσότεροι διαχειριστές αμοιβαίων πάνω στα ομόλογα φυσικοί είναι. Υπάρχει λόγος για αυτό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι μετά από κάμπος μήνες όλες οι κεντικές τράπεζες θα κόψουν αυτό το, 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 το λιβανιστήρι με το 2% όσον αφορά τον πληθωρισμό ναι. που θα τους βολεύει και θα το πάνε στο 30% θα θεωρήσουν δηλαδή ότι το 3% θα είναι ο comfort zone για, η comfort zone για τις αποδόσεις. Δηλαδή η πέτρα και του τότε... Μωυσή θα ξαναγραφτεί πάλι στο 3% έτσι, από δύο, έτσι. Μπράβο. Ναι, αδερφέ. Και, και, και έχει, γίνει δει, και μια... Θα... Μία... έχει γίνει και ένα σχετικό μασάζ τους προηγούμενους μήνες προς αυτή την κατεύθυνση, Κώστα. Ναι, αλλά ακόμα εάν δούμε την ιστορία ας πούμε των αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών για την οποία αξίζει τον κόπο κάποιος να δαπανίσει χρόνο υπάρχει πάντα αυτός ο φόβος μην τραβήξουν το πόδι από το φρένο πιο γρήγορα γιατί τότε μπουρδουκλώνουν πολύ τα πράγματα και αυτό είναι ο φόβος των ηθινόντων αυτό φοβούνται να... να να κάνουν, να το αποφασίσουν. Τώρα, είδαμε όμως ότι οι αποδόσεις στα Αμερικάνικα περάσανε το 4% ξανά. Δηλαδή, έχουμε μια αντίδραση εκεί πέρα, ενώ στα Ευρωπαϊκά, δεν ξέρω, σκουλαρίκια, ξεσκουλαρίκια, φουλάρια από την κυρία Λαγκάρντ, μεγάλες αναταραχές και αυξήσεις δεν είχαμε ίσα ίσα ένα μικρό κατέβασμα στα γαλλικά, ένα, ένα ανέβασμα στα βρετανικά, στις αποδόσεις εννοώ των βρετανικών, αλλά στην πραγματικότητα όχι σοβαρές αλλαγές. Αλλαγές όμως είδαμε στα νομίσματα και μάλιστα σημαντικές, που δεν έχουν να κάνουν αυτή τη φορά μόνο με τη σχέση του ευρώ και του δολαρίου αλλά και με τις αναταράξεις που έχουν συμβεί έναντι του γεν mm -hmm. που όπως καταλαβαίνετε αφού ήταν σήμερα η μέρα της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας εκεί τα πράγματα γίνανε ακόμα πιο νευρικά. Νομίζω όμως ότι από Δευτέρα δεν θα βλέπουμε αυτού του είδους τις μεταβολές θα εξομαλυνθούν τα πράγματα και εκεί και πάμε τώρα στο ελληνικό μας έχουμε ακόμα δύο λεφτά για να μιλήσουμε για αυτό, πιστεύω. Και εδώ τι βλέπουμε, βλέπουμε τη συσσόρευση. Τη συσσόρευση που προκαλείται με τα χτυπήματα στις 1350 μονάδες. Ο γενικός μας δείχνει ο μέσος όρος, εκεί δείχνει να κολλάει αυτό το καιρό. Εάν το ξεπεράσει θα πάμε στις 1375 θα είναι μια πρόοδος για το ελληνικό τραγούδι, για τις, ε, το, το, το τραγούδι δηλαδή του ταμπλό, που λέει ότι η Ελλάδα και η οικονομία της Ελλάδας μπορεί να παραμείνει ανεξάρτητη. Εγώ έχω ένα σφίξιμο. Ένα σφίξιμο που προκύπτει από το γεγονός των πυρκαγιών, που δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι το τουριστικό προϊόν και πόσο εύκολα, αυτό που θεωρούμε σίγουρο μπορεί να ανατραπεί. Ακριβώς γιατί είναι εξωγενείς οι παράγοντες, αλλά και ενδογενείς εδώ που τα λέμε, εάν υπήρχε ένα ξερά, παγιωμένο κτηματολόγιο, η διάθεση για πυρκαγιές θα ήταν μικρότερη από τους εμπριστές συμφέροντος για την χρήση γης. και αν υπήρχε και μια μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στο πιθανό σαμποτάζ θα μπορούσαμε να έχουμε δρόμους δασικούς... που να μην τους φυλάνε οι, 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 οι εθελοντές μόνο το καλοκαίρι... αλλά όλο τον καιρό έτσι ώστε να είναι πάντα προσβάσιμοι... Πυροσβεσ... οι χώροι που κινδυνεύουν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτά βεβαίως είναι κουβέντες που... Απλώς τις λέμε εμείς Δεν είμαστε ειδικοί Εγώ τουλάχιστον όπου δεν τα ξέρω Δεν θέλω να έχω και πολύ σημαντική γνώμη Αλλά Για κοιτάξτε εδώ μια ομορφιά Εδώ ε, ε, Βάλαμε την πράστα. απόδοση Από την αρχή του χρόνου έτσι για να καταλάβουν Μπράβο. Οι θεατές Απλώς δεν χωρούσε κόστα να βάλουμε και το Ναι 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 Ά. το κατάλαβα Το κατάλαβα γιατί εγώ είχα βάλει και το, ναι, ναι. το τη μηνιαία Επειδή είναι, οι, αυτές οι συμμετοχές Αυτή ναι. η τίτλοι είναι η τίτλη για το μήνα αυτόνα, Όμω Όμως τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι όποιος είχε αυτό, έστω, το διαφοροποιημένο μικρό χαρτοφυλάκιο, γράφει από την αρχή του χρόνου σημαντικές αποδόσεις με τη βοήθεια φυσικά της Μητυλινέως τη κυρίω, αλλά και του Όλπ. Ε, η Γεκτέρνα παρακολουθεί την κίνηση του μέσου όρου με δυσκολία κουτσένοντας και φυσικά η Μοτορόη λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούν στα καύσιμα έχει αυτή την εικόνα που δεν είναι εξαιρετική αλλά χαμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν υπάρχουν φέτος για το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτά από τη μεριά μου. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι, Μαρία μου, να, 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 ευοδοθούν οι ευχές όσον αφορά την καταστροφή και περιμένω από τον Ανέστη να μας πει καμιά φορά και για τον Άγιο Εφρέμ γιατί έμαθα ότι βοηθάει πολύ του καρκινοπαθεί. Βεβαίω, θα κάνουμε. Και θα ήθελα λίγο να. Ειδικό κεφάλαιο να θα κάνουμε ναι. για σένα. Ειδικά, Κώστα, βεβαίω. Να είστε καλά, και εσύ, παιδιά. Εσύ να σε καλά. Καλό, Σαββατοκύριακο, τα λέμε Δευτέρα. Γεια σου, Κώστα. Εγώ ε, μετά βεβαίως. από ένα μικρό χρονικό διάστημα, Κωστή, γιατί έρχεται η ώρα για να πάρω την ξεκούρασή μου. Το δικαιούσε 100%. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Κώστα. Να Ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Και